Λοιπόν, μας πήρε ένα τηλέφωνο κάτοικοι της του Βροντάδου, περί άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο. Δύο γεράκια σε άλλο ένα ζευγάρι το οποίο υπήρχε στην περιοχή. Εμείς πήγαμε και φωτογραφίσαμε, γι' αυτό και δίνουμε και στη δημοσιότητα τη φωτογραφία. Η καταγγελία μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνουν ό,τι πετάει. Και αυτό φαίνεται έτσι κι αλλιώς. Και αυτό το γνωρίζει ο κάθε ένας που είναι αποτυχίο. Ας μην ξεχνάμε ότι και εμείς υπήρξαμε κυνηγοί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από τη στιγμή που κάποιος δεν βρίσκει πουλιά και άνεκ των πραγμάτων δεν έχει και πολύ μυαλό, σκοτώνει ό,τι πετάει, ό,τι κινείται. Εμείς αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι το εξής. Τουλάχιστον μετά από την τεράστια καταστροφή που έχει γίνει στο νησί, φέτος το καλοκαίρι, δεν ήταν μόνο η χλωρίδα η οποία εκ των πραγμάτων εμφανίστηκε στο 1 τέταρτο του νησιού. Πιστεύουμε ότι κύρια δέχτηκε τεράστιο πλήγμα η όρνηθο πανίδα, η πανίδα γενικά, και κύρια τα πρωτεύοντα, όπως λέμε, τα αρπακτικά, τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν εμφανιστεί. Εάν σήμερα οι κυνηγοί δεν δείξουν το απαιτούμενο σεβασμό και οι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν όπλο, είτε είναι λαθροθύρες είτε δεν είναι, εκ των πραγμάτων σε λίγο θα μιλάμε για εξαφανισμένα είδη. Απλώς επίσης επισημαίνω το εξής. Στο νησί υπάρχουν δύο είδη υπό εξαφάνιση. Είναι ο σπιζαετός και το γερακίνα. Και αυτά προστατεύονται από παγκόσμιους, ας το πω, νόμους και θα πρέπει επίσης να προστατευτούν και από τους ίδιους ανθρώπους που φέρουν όπλα. Θα παρακαλέσω και το Δασαρχείο, αλλά γενικότερα και το Δήμο, να πάρει τέτοια μέτρα έτσι ώστε η κλειδού τουλάχιστον να σταματήσει να κυνηγέται. Είναι ντροπής να βλέπουμε νεκρά γεράκια του φακισμένα στην περιοχή.